Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι μου Εδώ και εκεί από το κανάλι M&D Μην ξεχάσεις την εγγραφούλα σου και ένα like απαραίτητα στο βιντεάκι Ε, πλάκα σου κάνω λοιπόν Καλώς ήρθες στην παρέα μου, την παρέα της Κικίτσας Φίλες και φίλοι μου οι εξελίξεις τρέχουν και εμεί είμαστε εδώ από κοντά για να σας ενημερώσουμε. Το spoiler που ακολουθεί μας το έδωσε ο αγαπημένο μας του Ιτεράς, Μέιβερινγκ. Στο τέλος του βίντεο σας έχω το προφίλ του, να το δείτε, να πάτε να τον βρείτε, να τον ακολουθήσετε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, όπως είδατε και από τον τίτλο, νέα οικειοθελής αποχώρηση, ο παίκτη βρίσκεται σε διαπραγματεύσει με την παραγωγή, προσπαθούν να τον μεταπίσουν να κάτσει, να μην αποχωρήσει και από τη φωτογραφία διακρίνεται την μπλε ομάδα και είναι παίκτη τη μπλε ομάδα. Ε, το όνομα δεν το έχω σίγουρο. Δεν το έχει πει κανένα ακόμη, αλλά δεν θέλει και πολύ μυαλό να καταλάβει ότι ο παίκτη ο οποίο ε, θέλει να αποχωρήσει είναι ένα παίκτη στεναχωρεμένο, αισθάνεται αδικημένο από τι ανεπάλληλε ψηφοφορίε, ε, αισθάνεται μόνος του στην παραλία, ε, τον έχουμε δει να κλαίει, τον είδαμε να παραπονιέται πριν από τη. Ε, η κοιοθελής αποχώρηση την οποία εξέφρασε σε συμπέκτη και παραγωγή, ο παίκτη αυτός ψηφίστηκε. Και όπως είδατε και από προηγούμενο βίντεο, πιθανότατα φίλες και φίλοι μου, δεν είναι σίγουρο, αλλά πρόκειται για τον Γιώργο Σιμακόπουλο. Δεν θα θέλει πολύ μυαλό να το σκεφτείς ότι ο Γιώργος εξέφρασε την επιθυμία να φύγει, γιατί το είπε και προχτές. Τώρα δεν είναι οριστικό, θα μάθουμε σε λίγες ώρες, εδώ θα είμαι, θα σας ενημερώσω και... Τι <Θι> να πεις φίλε και φίλοι μου, εντάξει έχει τα δίκια του ο Γιώργος, γιατί βλέπουμε συνέχεια κάποιους παίκτε να είναι στο απειρόβλητο. Ο Γιώργος δεν δημιουργεί προβλήματα ούτε εντάσεις στην παραλία, μπορεί στατιστικά να έχει πέσει, αλλά άλλοι είναι που φαγώνονται μεταξύ τους και υπάρχουν εντάσεις συνεχόμενες και... Έγινε στόχο τώρα, παιδιά, ο Γιώργο. Βέβαια, θα περιμένω να δω τι θα γίνει και την Κυριακή. Γιατί το παιχνίδι θα είναι ένα ντέρμπι. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι αδίκω. Ψηφίστηκε και από την πρώτη ασυλία κιόλα. Δηλαδή, τόσο μεγάλο βαρύδι του είναι. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο εδώ, το προφίλ του φίλου μας.